για να ευρώβει. Εγώ θα προλογήσω τον κύριο Παπαδήλωνα πριν σχεδόν 2 χρόνια. Καλέστηκα για πρώτη φορά να μιλήσω στην τηλεόραση, 2 του Οκτώβρη, στην εκπομπή του Πάπου. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στους νέους και στην φωνή την οποία έχουν οι νέοι και πρέπει να ακούγονται στην κοινωνία. Και αν δεν ήταν για τον φίλο μου τον Παύλον, εγώ δεν θα ήμουν σήμερα να στέκομαι ανάμεσά σας, προσπαθώντας με τον φίλο μου τον Παύλον να αλλάξουν ό,τι πρέπει να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο. Ένας άνθρωπος που δεν συμβιβάζεται με τον κατεστημένο για κανένα λόγο και δεν βάζει τίποτα περισσότερο πάνω από τις αρχές και τις αξίες που διαθέτει. Αποφασίσαμε μαζί να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα. Και επειδή το αποφασίσαμε μαζί, μαζί θα το τελειώσουμε. Απολαύστε το. Συνήθως δεν γράφω τίποτε, αλλά απόψε προτιμήσα να γράψω τις σκέψεις μου. Ξανά ευχαριστώ. Το 74 ευχαριστώ παιδί να πω την κερμία μου του κοντής μου και βρέθηκα σε αυτήν την υπέροχη αγκαλιά της Λεμεσού, που πάει να λιώθηκα. Και γέμισα με το φως της θάλασσας και τον ήλιο της πόλης. Επιστρέφω ως υποψήφιος για τη συμπαγή απόλυτων μαζί με πολλούς